παραμένεις, καθώς θα πάμε, Εύη... Στη Φλόριδα, Tarpon Springs. Ακριβώς. Εκεί αντιπροσωπεία του Δήμου Χανίων βρίσκεται. Επικεφαλής, βέβαια, ο Δήμαρχος, ο Παναγιώτης Σημανδυράκης, και δίπλα του ο Δήμαρχος εκεί, στο Tarpon Springs. Υπάρχει ένας δεσμός ανάμεσα στις δύο περιοχές, είχαν βγάλει το θέμα και πολύ καλά κάνει. Τώρα, ξανά. Βέβαια, είναι στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κινητικότητας και της όρεξης που επιδεικνύει ο Δήμος Χανίων. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σημανδυράκη, την καλησπέρα μας, και τον Δήμαρχο, βέβαια, και της περιοχής στο Tarpon Springs. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Εύα. Ουσιαστικά καλημέρα εδώ. Καλημέρα, σωστά. Βρίσκομαι εδώ με τον αγαπητό συνάδελφο, Έλληνα δήμαρχο, τον πρώτο Έλληνα δήμαρχο της Αμερικής, τον Χρυσότομο Αλαχούζο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αδελφοποίησης, της δεύτερης φάσης αδελφοποίησης που θα γίνει σήμερα σε λίγες ώρες στο Δημαρχείο του Tarpon Springs. Έναν δήμο και μια κοινότητα όπου το μπαλμό και το χρώμα το δίνουν οι Έλληνες. Είναι εντυπωσιακό να δει κάποιος τον αριθμό των Ελλήνων που υπάρχουν εδώ, των ελληνικών καταστημάτων, αλλά κυρίως το πάθος του ελληνισμού. Και βέβαια να αναφέρω ότι εχθές είχαμε την γιορτή των Θεοφανίων εδώ στο Tarpon Springs, που αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη γιορτή της ομογένειας παγκοσμίως, με χιλιάδες ομογενείς και όχι μόνο να βρίσκονται εδώ για να τιμήσουν τα Θεοφάνεια, και είχαμε και την εξαιρετική τιμή να χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Όλο αυτό, ναι, στο πλαίσιο, όπως αναφέρατε, της εξωστρέφειας του Δήμου Χανίων, αλλά νομίζω και του Δημάρχου, του κ. Αλαχούζο, για το Tarpon Springs, και στην αναζήτηση και την ισχυροποίηση των δεσμών, αν θέλετε, που μας συνδέουν. Γιατί εδώ υπάρχει πολύ έντονο κριτικό στοιχείο, υπάρχει πάρα πολύ έτσι ζωντανή η κοινότητα, και η φιλοξενία τους, μπορώ να πω ότι είναι ακόμα καλύτερη από τη φημισμένη κριτική φιλοξενία. Πάμε και στον κύριο Αλαχούζο. Ανοίξατε την αγκαλιά σας εκεί, Δήμαρχε, και υποδεχτήκατε τον συνάδελφό σας από τα Χανιά, τον κύριο Σημανδυράκη, και την κριτική αποστολή. Καλημέρα από το Tarpon Springs. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το Tarpon Springs και για τα Χανιά. Όπως είπε ο συνάδελφός μου και φίλος μου, ο Παναγιώτης Σημανδυράκης, ότι εδώ στο Tarpon Springs διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος, και εδώ η ομογένεια πάντοτε σκέφτεται και αναπνέει η Ελλάδα. Μάλιστα, και δημιουργείται έτσι μια ισχυρή σχέση με όμορφες προοπτικές. Φαντάζομαι θα είστε σε επικοινωνία, κύριε Σημανδυράκη, να μας τα πείτε. Όμορφα πράγματα ετοιμάζετε. Έχουμε βάλει ένα πλαίσιο συνεργασίας σε τρεις βασικούς τομείς, στο κομμάτι του πολιτισμού, στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο κομμάτι του τουρισμού. Εδώ η ελληνική κοινότητα και όχι μόνο, ο ίδιος ο Δήμαρχος, έχουν, αν θέλετε, πάρα πολλές δυνατότητες για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε αυτά τα τρία επίπεδα. Ήδη έχουμε προχωρήσει κάποιες συζητήσεις και για την ανταλλαγή μαθητών και φοιτητών και για την προβολή του τουρισμού τόσο των Χανίων εδώ στην Φλόριντα όσο και του Tarpon Springs στα Χανιά, και για την ανταλλαγή βέβαια αντιπροσωπιών με αντικείμενο τον πολιτισμό και καλλιτεχνών. Όλα αυτά όμως νομίζω ότι υπενθυμίζουν ότι έξω από την Ελλάδα βρίσκεται μια ακόμα Ελλάδα, πιο ισχυρή, πιο δυνατή, και μπορούμε να επωφεληθούμε όλοι πολύ περισσότερο από αυτή την συνεργασία. Και αυτό χτίζουμε εδώ με τον αγαπητό Δήμαρχο, και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτό θα αποφέρει σημαντικούς καρπούς και για τις δύο κοινότητες. Κύριε Σημανδυράκη, είμαι σίγουρος ότι θα πάρετε και όμορφες ιδέες από εκεί, από την περιοχή. Τι σας έχει κάνει εντύπωση, κάτι θα φέρετε στα Χανιά, δεν μπορεί. Είναι πραγματικά πολλά πράγματα εντελώς διαφορετικά από την στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Έχει ενδιαφέρον που με εξηγεί ο αγαπητός κύριος Αλαχούζος, ο Δήμαρχος, τον τρόπο που διοικεί, τον τρόπο που λειτουργεί η αυτοδιοίκηση εδώ στο Tarpon Springs. Και αυτό βέβαια πώς αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα. Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει καταπληκτικές υποδομές, μια καταπληκτική οργάνωση, και πολλά από τα πράγματα που εμείς επιδιώκουμε και θέλουμε να φτάσουμε. Και νομίζω ότι όλη αυτή η επικοινωνία, ακόμα και σε επίπεδο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, μας προκαλεί έτσι νέες σκέψεις και μας φέρνει νέες ιδέες,
και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε όντως να δούμε καλές πρακτικές οι οποίες υπάρχουν εδώ και να προσπαθήσουμε να τις επιδιώξουμε. Λοιπόν, πάμε και στο Δήμαρχο και στο Τάρπον Σπρίνγκς. Τι θα κρατήσετε εσείς από τους κριτικούς και από το Δήμο Χανίων? Αντίστοιχη ερώτηση. Κοιτάξτε, πριν 2 μήνες είχα την τύχη, τη δυνατότητα να επισκεφτώ τα Χανιά, όπου εκεί κάναμε το πρώτο μέρος της αδελφοποίησης. Εκεί είδα την όμορφη πόλη των Χανίων και μάλιστα τον καλό τρόπο που λειτουργεί η πόλη. Αυτή η πράξη της αδελφοποίησης μαθαίνουμε και οι δύο από from each other, από όλους. Πώς υποδέχθηκαν δήμαρχοι οι κάτοικοι της περιοχής σας τους εκπροσώπους από τα Χανιά? Ήταν χθες μια πολύ σημαντική ημέρα. Οι εορτασμοί και τα βίντεο έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Είδαμε και σχετικά πλάνα. Δεκάδες αυτοί που συμμετείχαν και στη διαδικασία του αγιασμού των υδάτων. Ο τρόπος που θα το δείτε είναι σαν μέλη της οικογένειάς των, όταν έρχονται στο σπίτι σου που βλέπεις μέρη της οικογένειάς σας, έτσι τους έχουμε υποδεχτεί, διότι πραγματικά είναι και αδέρφια μας και τους αγαπάμε όλους. Μάλιστα, όμορφες εικόνες. Να πω ένα στοιχείο ακόμα, το οποίο ενισχύει τη σχέση των Χανίων με το Τάρπον Σπρίνγκς, είναι ότι φέτος, το 2022, κλείνουμε 100 χρόνια από την ιστορική επίσκεψη του Εφτάρχη του Ελευθερίου Βενιζέλου εδώ στο Τάρπον Σπρίνγκς. Είχε έρθει κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού του εδώ και μάλιστα υπάρχει αρχαιακό υλικό που δείχνει πόσο σημαντική και πόσο εντυπωσιακή και ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή που του επιφύλαξαν όλοι οι κάτοικοι του Τάρπον Σπρίνγκς. 100 χρόνια λοιπόν μετά την παρουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου επικαιροποιούμε αυτή τη σχέση της Ελλάδας, της Κρήτης και των Χανίων με το Τάρπον Σπρίνγκς και γι' αυτό το λόγο στην αντιπροσωπεία βρίσκεται μαζί μας και εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος για να δείξει και να επισημάνει αυτή την ιστορική επέτειο. Δήμαρχε, πότε επιστρέφετε, η αποστολή πότε επιστρέφει? Επιστρέφουμε την Τρίτη το απόγευμα, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε στα Χανιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Σημανδηράκη και τον κύριο Αλαχούζο. Να είστε καλά, καλή επιστροφή και με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε. Θέλω να προσθέσω ένα πράγμα, αν επιτρέπετε, να πω ότι σήμερα θα προσφέρω το proclamation της πόλης του Τάρπον Σπρίνγκς στον Δήμαρχο Σημανδηράκη, διότι σήμερα θα κάνουμε προκλέμ την ημέρα 7 Ιανουαρίου, η μέρα για τα Χανιά. Και η μουσική που παίζει σήμερα στο Τάρπον Σπρίνγκς είναι η κριτική μουσική. Μπράβο, να είστε καλά. Πολύ σημαντικό, όμορφο μήνυμα, συμβολικό μήνυμα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη.